νόμιμα στη χώρα, έτσι δεν είναι? Καταρχήν δεν είναι παιδιά μεταναστών. Μιλάμε για ενήλικες. Α. Και η διδασκαλία που είναι εντελώς δωρεάν γίνεται σε εθελοντική βάση, δηλαδή από εθελοντές διδάσκοντες, σε ανθρώπους οι οποίοι είτε πρόσφατα είτε πριν καιρό έχουν έλθει και έχουν εγκατασταθεί στον τόπο μας. Μάλιστα. Και κάποια ακόμα. Εδώ και ένα χρόνο, λόγω της γνωστής οικονομικής κατάστασης, έχουμε πάρα πολλούς Έλληνες υπηκόους, οι οποίοι αδυνατώντας να πληρώσουν τα σχετικά ποσά για την εκμάθηση ξένων γλωσσών, έρχονται και στα τμήματα που έχουν δημιουργηθεί από το σχολείο μας, πάλι εθελοντικά, από εθελοντές διδάσκοντες και εντελώς δωρεάν διδάσκονται ξένες γλώσσες. Γιατί χρειάζονται οι άνθρωποι στη δουλειά τους να συνεχίσουν ή θέλουν να γίνουν και αυτοί μετανάστες κάπου αλλού. Πώς είναι οι μαθητές που φοιτούν στο σχολείο, κύριε Παπόση? Επίσης διδάσκεται και πληροφορική και χειρισμός των ηλεκτρονικών. Σας ρώτησε η Ράνια Τζίμα πώς είναι οι φοιτητές, εντός εισαγωγικών η φράση, που φοιτούν σε αυτό το σχολείο, δηλαδή οι άνθρωποι είναι που προσπαθούν να ενσωματωθούν στην ελληνική κοινωνία που είναι μετανάστες. Οι σπουδαστές μόνο της τελευταίας χρονιάς είναι γύρω στα 275 άτομα, από τα οποία τα 3/5 είναι αλλοδαποί πάνω κάτω και οι υπόλοιποι είναι Έλληνες που σπουδάζουν, μαθαίνουν δηλαδή τις ξένες γλώσσες. Κύριε Κοκώση, είχατε δεχτεί ποτέ ξανά τέτοιου είδους επίθεση με προφανή ρατσιστικά ελαττήρια? Πριν 3-4 χρόνια, ναι, υπήρξε μία είσοδο στο ορισμένο στην δική μας αίθουσα. Εκεί μάλλον βομολογίες και εξόχως ρατσιστικά.